Ανοίγει σήμερα η αυλαία της τρίτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Φούτσαλ με το φινάλε να είναι προγραμματισμένο για αύριο. ΑΕΛ και Ανόρθωση που βρίσκονται στους 6 βαθμούς θα αγωνιστούν εκτός έδρας με ΑΠΟΕΛ και Ελπίδα Στρομερίτη αντίστοιχα. Η Ομόνια αντιμετωπίζει εκτός έδρας το νεοφώτιστο Εθνικό Λατσιών. Μάλιστα, οι σημαντικές αναμετρήσεις από ΑΕΛ και Εθνικός Ομόνια θα μεταδοθούν ζωντανά σε live streaming από τον alphasports.tv με ώρα έναρξης στις 8 και 7.45 αντίστοιχα. Ο αγώνας από ΑΕΛ θα γίνει και κλεισμένων των θυρών λόγω τιμωρίας των γηπεδούχων από τη Δικαστική Επιτροπή. Έτσι, δικαίωμα εισόδου έχουν συνταξιούχοι πέραν των 65 ετών και παιδιά μέχρι 12 ετών εφόσον συνοδεύονται από τις μητέρες τους. Μάλιστα, κατά την είσοδό τους στο γήπεδο, στην αγορά του εισιτηρίου πρέπει να δείχνουν την πολιτική τους ταυτότητα. Το πρόγραμμα συμπληρώνουν τα παιχνίδια Ένωση Νέων Παραλιμνίου, FC Αγία Νάπας Σταυραετός στις 7 και στις 8 ΑΕΚ Αγκμπού Αραράτ. Στη βαθμολογία, ΑΕΚ και Ανόρθωση έχουν από 6 βαθμούς. Ακολουθούν με 3 από ΕΛ, ΑΕΚ, Αραράτ, Ομόνια. Από έναν έχουν Ελπίδα Εθνικός και χωρίς βαθμό είναι η Ένωση Νέων Παραλιμνίου FC Αγίας Νάπας και ο Σταυραετός. Η ομάδα της Αγλατζιάς και ο ΑΠΟΕΛ έχουν από έναν αγώνα λιγότερο.